Γεια σας, ονομάζομαι Κέλλη Γεραλή, είμαι στρατιωτικός χειρούργος οδοντίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για την οδοντιατρική λεύκανση, μια διαδικασία που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ασθενείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η ανάγκη για ανανέωση που μας γεννά το καλοκαίρι, αλλά και οι αυξημένες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις κτλ. Την καθιστούν πολύ επιθυμητή και, και έχει πολύ μεγάλη ζήτηση τους θερινούς μήνες. Συνήθως οι ασθενείς ρωτούν τι είναι οδοντιατρική λεύκανση, με ποιες τεχνικές και ποιους τρόπους επιτυγχάνεται, πόσο διαρκεί το αποτέλεσμά της, τους απασχολεί το αν είναι επικίνδυνη ή όχι για την υγεία και το εάν και εφόσον είναι μια διαδικασία που είναι κατάλληλη για τη δική τους την περίπτωση. Η οδοντιατρική λεύκανση είναι μια καθαρά αισθητική διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε ένα πιο λευκό χαμόγελο. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ένα λευκό χαμόγελο δείχνει πιο υγιές χαμόγελο, μας προσθέτει γοητεία, μας προσθέτει αυτοπεποίθηση και μια καλύτερη ψυχολογία. Πολλοί ασθενείς με ρωτούν συχνά, «Γιατρέ, πρέπει να κάνω λεύκανση?» Δεν υπάρχει σαφής και κατηγορηματική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η οδοντιατρική λεύκανση είναι μια καθαρά αισθητική και όχι θεραπευτική διαδικασία. Η αναγκαιότητα ή όχι της οδοντιατρικής λεύκανσης έχει να κάνει με τις απαιτήσεις, τις επιθυμίες και την ψυχολογία του ασθενή. Εάν εκείνος αισθάνεται ότι θέλει να λευκάνει το φυσικό τόνο των δοντιών του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε μόνο θετικά μπορεί να του προσδώσει η λεύκανση. Σημασία έχει να καθορίσουμε το πού μπορεί να φτάσουν τα αποτελέσματα μιας οδοντιατρικής λεύκανσης, ώστε να οριοθετήσουμε σε ρεαλιστικά πλαίσια τις προσδοκίες των ασθενών μας. Με την οδοντιατρική λεύκανση, τα δόντια μπορούν να λευκάνουν αρκετούς τόνους και να πλησιάσουν στην αρχική λευκότητα που είχαν πριν αρχίσουν να προσλαμβάνουν με την πάροδο των ετών χρωστικές. Ωστόσο, κάποια πολύ λευκά στα πλαίσια του ξένου από το φυσικό χρώματα που βλέπουμε, κυρίως στην τηλεόραση, συνήθως επιτυγχάνονται με διαφορετικές διαδικασίες, όπως είναι οι όψεις πορσελάνης ή ρητίνης και οι στεφάνες, οι λεγόμενες θήκες, και όχι η οδοντιατρική λεύκανση. Με την οδοντιατρική λεύκανση, τα δόντια μας μπορούν να λευκάνουν αρκετούς τόνους, ωστόσο, πάντα το αποτέλεσμα θα είναι στα πλαίσια του φυσικού. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για να κάνουμε οδοντιατρική λεύκανση. Η μία είναι η λεύκανση που γίνεται αμιγώς στο οδοντιατρίο. Η δεύτερη είναι η λεύκανση που γίνεται από τον ασθενή με την καθοδήγηση και την παροχή των υλικών από τον οδοντίατρο φυσικά στο σπίτι. Και η τρίτη μέθοδος είναι ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων, δηλαδή της λεύκανσης στο οδοντιατρίο και λεύκανση στο σπίτι. Τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μεθόδου είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν για να δούμε ποια μέθοδος είναι πιο ενδεδειγμένη για τον κάθε ασθενή που έχουμε κάθε φορά, που καλούμαστε κάθε φορά να του παρέχουμε την οδοντιατρική λεύκανση. Καθορίζεται δηλαδή σε συνεργασία του ασθενή και του οδοντιάτρου ένα εξατομικευμένο σχέδιο λεύκανσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ασθενή. Η λεύκανση στο ιατρείο έχει το πλεονέκτημα ότι γίνεται υπό την πλήρη εποπτεία του οδοντιάτρου, με υλικά απολύτως ελεγμένα και ασφαλή, και έχουμε την σιγουριά ότι η λεύκανση θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν θα παρεκκλίνει από αυτό ο ασθενής, γιατί την όλη διαδικασία την καθορίζει και την ελέγχει από την αρχή μέχρι το τέλος της ο οδοντίατρος. Επίσης, η λεύκανση αυτή μας δίνει πιο άμεσο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μία μέλουσα νύφη, η οποία δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί με τη λεύκανσή της εγκαίρως και θα έρθει στο ιατρείο μας και θα μου πει, «Γιατρέ, σε 10 μέρες παντρεύομαι. Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω άμεσα ένα πιο λευκό χαμόγελο?» Σε αυτή την περίπτωση, η λεύκανση στο οδοντιατρείο είναι μονόδρομος, καθώς θα μας δώσει ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Η λεύκανση στο οδοντιατρείο γίνεται με λευκαντικά υλικά μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε λευκαντικούς παράγοντες, επομένως θα πρέπει ο οδοντίατρος να μπορεί να προκαθορίσει και να προβλέψει από τη στοματική κατάσταση του ασθενή μια ενδεχόμενη μετέπειτα ευαισθησία που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί και ανάλογα να προσαρμόσει και τη συγκέντρωση του λευκαντικού παράγοντα. Έχουμε επιλογές, υπάρχουν λευκαντικοί παράγοντες είτε για τη λεύκανση στο οδοντιατρείο είτε για τη λεύκανση στο σπίτι σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και ο οδοντίατρος προσαρμόζει την περιεκτικότητα ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Η λεύκανση στο σπίτι τώρα είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται υπό την πλήρη καθοδήγηση του οδοντίατρου, ο οποίος χορηγεί στον ασθενή εξατομικευμένους νάρθηκες λεύκανσης και το κατάλληλο προς χρήση λευκαντικό υλικό, αλλά γίνεται με την πλήρη υπευθυνότητα του ασθενή στο σπίτι χωρίς την επίβλεψη και την παρουσία του οδοντίατρου. Συνήθως γίνεται τις νυχτερινές ώρες, όπου ο ασθενής φοράει τον λευκαντικό παράγοντα, τον τοποθετεί στους ειδικούς νάρθηκες που του έχει κατασκευάσει ο οδοντίατρός του. Υπάρχουν ωστόσο και λευκαντικά, τα οποία μας επιτρέπουν να τα φορέσουμε λιγότερες ώρες και σε ώρες εκτός του νυχτερινού ύπνου. Πάντα προσαρμόζεται η επιλογή του υλικού και ο χρόνος που θα φορεθούν στις ανάγκες του ασθενή, στην ευαισθησία των δοντιών του, στην καθημερινότητά του, στις επαγγελματικές και καθημερινές του συνήθειες. Ένα πλεονέκτημα της λεύκανσης στο σπίτι είναι ότι οι λευκαντικοί παράγοντες που χρησιμοποιούμε εδώ είναι υπιότεροι σε ένταση, σε χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λευκαντικό δραστικό συστατικό, με αποτέλεσμα να είναι ίσως πιο καλά ανεκτοί από ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ευαισθησίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ωστόσο, η λεύκανση στο σπίτι να διαρκεί περισσότερο σε χρόνο από τη λεύκανση στο ιατρείο, ενώ παράλληλα η λεύκανση στο σπίτι έχουν δείξει μελέτες ότι ενδεχομένως αργεί, καθυστερεί την επαναφορά του χρώματος στη φυσική του κατάσταση. Ένας τρίτος τρόπος λεύκανσης, μια τρίτη μέθοδος, είναι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων που προαναφέραμε, δηλαδή λεύκανση τόσο στο ιατρείο και παράλληλα στο σπίτι από τον ασθενή. Αυτή η μέθοδος είναι η προτιμότερη ίσως σε πολλές περιπτώσεις ασθενών, καθώς εξασφαλίζει εντονότερο και μακροβιότερο σε διάρκεια αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε στους ασθενείς μας ότι όποια μέθοδο λεύκανσης και αν επιλέξουν, τα δόντια έχουν με την πάροδο του χρόνου την τάση να επανέρχονται στο φυσικό τους χρώμα. Το διάστημα στο οποίο αυτό θα συμβεί διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και εξαρτάται άμεσα από τις διατροφικές του συνήθειες, καθώς και από το αν είναι ή όχι καπνιστής. Ένας ασθενής, ο οποίος καπνίζει, προσλαμβάνει μεγάλη ποσότητα χρωστικών κάθε μέρα από τις τροφές και τα ποτά του, όπως είναι ο καφές, το τσάι και διάφορα άλλα ποτά και τρόφιμα που περιέχουν χρωστικές, σίγουρα δεν θα έχει την ίδια αντοχή στο χρόνο η λεύκανση που θα έχει κάνει. Ένας ασθενής, ο οποίος δεν είναι καπνιστής και προσλαμβάνει μικρότερη ποσότητα σε ποτά και τρόφιμα που περιέχουν χρωστικές, σαφώς θα διατηρήσει το αποτέλεσμα που θα επιτύχει με τη λεύκανση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν διατηρήσει ένα άψογο λευκαντικό αποτέλεσμα και μετά την πάροδο 2 ετών ακόμα. Σίγουρα λοιπόν η λεύκανση χρειάζεται να επαναληφθεί μετά από κάποιο διάστημα, το οποίο εξαρτάται και καθορίζεται από τις διατροφικές συνήθειες του ασθενή. Στην ερώτηση που πολλοί ασθενείς θορυβημένοι κάνουν εάν η λεύκανση είναι μια επικίνδυνη διαδικασία και μπορεί να βλάψει την υγεία των δοντιών τους ή τη γενικότερη στοματική τους υγεία, η απάντηση είναι όχι, σίγουρα όχι, αλλά μόνο όταν η λεύκανση εφαρμόζεται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ο οποίος είναι μόνο ο οδοντίατρος. Υπάρχουν πολλά λευκαντικά σκευάσματα, τα οποία διαφημίζονται μέσω ίντερνετ και όχι μόνο, και πολλοί ασθενείς, προκειμένου να καταφύγουν σε μια οικονομικότερη επιλογή λεύκανσης, δεν συμβουλεύονται τον οδοντίατρό τους και καταφεύγουν στην αγορά τέτοιων σκευασμάτων. Αυτοί οι ασθενείς υπάρχει κίνδυνος να κάνουν κατάχρηση λανθασμένων λευκαντικών διαλυμάτων και να παρουσιάσουν υπερβολικές ευαισθησίες ή να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αδαμαντίνη τους από την κατάχρηση ενός λάθος υλικού. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα ο κατάλληλος για να απευθυνόμαστε ώστε να κάνουμε οδοντιατρική λεύκανση είναι ο οδοντίατρός μας και κανένας άλλος. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι οι οδοντιατρικές αποκαταστάσεις που υπάρχουν στο στόμα μας και έχουν επιτευχθεί με υλικά όπως η ρητίνη, η πορσελάνη ή τα υλικά που κάνουμε εμφράξεις, στεφάνες, όψεις κτλ.
δεν μπορούν να λευκάνουν με τη διαδικασία της λεύκανσης. Αυτό σημαίνει ότι η λεύκανση επηρεάζει μόνο το φυσικό χρώμα των δοντιών μας. Εάν λοιπόν επιθυμούμε να προβούμε σε λεύκανση για να αυξήσουμε, να ανοίξουμε τον τόνο των δοντιών μας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πιο πιθανό είναι μετά το πέρας της διαδικασίας να πρέπει να αντικατασταθούν οι προσθετικές αποκαταστάσεις που έχουμε στο στόμα, ώστε να εναρμονιστούν με τον τόνο που θα έχουμε επιτύχει μετά τη λεύκανση. Κλείνοντας, θα ήθελα να προτρέψω όσους τους απασχολεί η εμφάνιση των δοντιών τους και αισθάνονται ότι χρειάζονται λίγο περισσότερο αυτοπεποίθηση στο χαμόγελό τους, να κάνουν οδοντιατρική λεύκανση, αλλά μόνο εάν και εφόσον συμβουλευτούν τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας, δηλαδή τον οδοντίατρό τους, και μόνο όταν εφαρμόσουν τις συμβουλές του χωρίς να κάνουν κατάχρηση και χωρίς υπερβολές. Τότε μόνο η λεύκανση θα είναι μια υπέροχη αισθητική διαδικασία που θα προσδώσει γοητεία στο χαμόγελό μας και ταυτόχρονα δεν θα αποβεί αρνητική για την υγεία των δοντιών μας.